Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα είπα να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της μοναξιάς, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που την αισθάνθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα του υποχρεωτικού εγκλεισμού στα σπίτια τους λόγω του κορονοϊού. Άραγες να είναι μοναξιά σε όλους τους κόσμους ίδια, μας λέει ένας αγαπημένος ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης. 100 χρόνια πριν, ο Φιοντόρο Ντοστογεύσκη, στο έργο του «Αδερφή Καραμαζόφ», επισημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει στην εποχή της απομόνωσης και ότι ο μοναχικός δρόμος που ακολουθεί οφείλεται στη συνειδητή απομάκρυνση από τους συνανθρώπους του. Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίνανε μονάδες. Ο καθένας αποτραβιέται στη μοναξιά του. Ο καθένας απομακρύνεται από τον άλλον. Κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει να αποθεί τους ομοίους του, να αποθείται από αυτούς. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ζωής μας είναι η μοναξιά. Μπορεί να ζούμε μέσα σε πολυάνθρωπες πόλεις, από όπου έχει χαθεί το στοιχείο της γειτονιάς, μπορεί να ζούμε σε πολυκατοικίες και να αγνοούμε τους συγκατοίκους μας πολλές φορές. Καθημερινά βλέπουμε να αυτοκτονούν άνθρωποι οι οποίοι πληροφορούν σε σημειώματα που αφήνουν ότι δεν είχαν κανέναν για να τους βοηθήσει. Υπάρχει έξαρση ναρκωτικών που στις περισσότερες φορές θα λέγαμε ότι ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της βιώσεως της μοναξιάς. Η κύρια αιτία αυτής της κατάστασης θα λέγαμε ότι είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Δεν υπάρχει πραγματική ψυχική επικοινωνία. Η τεχνολογία, η οικονομία, η μόδα, η κατανάλωση, τα μέσα ενημέρωσης και οι ποικίλες κοινωνικές θεωρίες μαζοποιούν και ανωνυμοποιούν, θα λέγαμε, τον άνθρωπο, τον κλείνουν στη μοναξιά των στατιστικών αριθμών και τον διαποτίζουν με μια απατηλή βεβαιότητα σιγουριάς και αυτάρκειας. Μοναξιά και παραγκονισμός, αδιαφορία και περιφρόνηση χαρακτηρίζουν τις λεπτομέρειες της ζωής για να γίνουν τελικά μόνιμα προβλήματα του ανθρώπου. Η μοναξιά είναι μια καθοριστική αλήθεια, μια αυταπόδεικτη πραγματικότητα που δεν εξορκίζεται με εφιολογήματα και δεν υπόκειται σε διαστρεβλώσεις επιχειρηματολογίας. Από την άλλη όμως, έχει και μια γοητευτικότητα, μια ακατανίκητη δύναμη που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο εφόσον και μόνον εφόσον αποσυνδεθεί από νεκρουσικές αναστολές και βιωματικά ψυχικά τραύματα, να κατανοήσει στην ολότητα την ύπαρξή του, να εδραιώσει βαθύτερα και να επεκτείνει με περισσότερη δημιουργικότητα τη ρωμαίη και ανθρωπιά του. Σίγουρα, η μοναξιά γίνεται ανυπόφορη για αυτόν που βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου. Για τον άνθρωπο
που μειώνεται από ένα θάνατο αντισώπητη για ένα ορφανεμένο παιδί. Το άγχος της μοναξιάς εντείνεται ακόμη περισσότερο σήμερα, καθώς εξαφανίστηκαν οι πρωτογενείς ομάδες. Καταλύθηκε η ψυχοκοινωνική έννοια της γειτονιάς, καθώς το νόημα της αυθεντικότητας βλέπουμε να μετατοπίζεται προσαρμοσμένο στις αρχές που διέπουν την καταναλωτική μας κοινωνία, στην άντληση νοημάτων από την απόκτηση, χρήση και γοερή επίδειξη καταναλωτικών αγαθών που μπορούμε να αγοράσουμε. Η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους αποκαλύπτει στην ουσία τι? Την έλλειψη αγάπης. Η έλλειψη αυτή συνιστά και την αμαρτία του ανθρώπου. Διατοπληθήνε την ανομίαν ψυγίσεται η αγάπη, βεβαιώνει ο Κύριος. Όσο η αμαρτία αυξάνει, τόσο περισσότερο χάνεται η αγάπη και κατ' επέκταση βαθαίνει η μοναξιά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν δεν προσεγγίσει κανείς τη μοναξιά ως πνευματικό πρόβλημα, δεν θα μπορέσει να την κατανοήσει. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, οι πρωτόπλαστοι γεύτηκαν για πρώτη φορά τον καρπό της μοναξιάς και έκτοτε όλη η ανθρωπότητα ακολουθεί στα χνάρια τους. Κατά βάση, η μοναξιά τι είναι? Είναι η καταμέτωπον συνάντηση του είναι μας με την υπαρξιακή του ένδια. Όλα εξελίσσονται βάσει κάποιου σχεδίου που πιέζει ασφυκτικά τη γνησιότητα των αισθημάτων και καλύπτει την ουσία για χάρη των τύπων. Αυτός ο τρόπος ζωής τώρα είναι απόρρια μιας γενικότερης στροφής από το Θεό στον άνθρωπο. Είναι, θα λέγαμε, η συνέπεια της θεοποίησης της ανθρωποκεντρικότητας, δηλαδή η εγκατάλειψη του Θεού και η προσκόλληση στον άνθρωπο. Η έξοδος από το πλέγμα της μοναξιάς είναι δυνατή με την ανασύνδεση του ανθρώπου με το Θεό και των πλησίων του. Η ανασύνδεση αυτή έγινε δυνατή με την ενανθρώπιση του Θεού. Η ενανθρώπιση ουσιαστικά τι κάνει? Ανοίγει τις προοπτικές για την απαλλαγή του ανθρώπου από τις εγωκεντρικές δεσμεύσεις που εμπόδιζαν την κοινωνία του με το Θεό και κατ' επέκταση και των πλησίων του. Ο άνθρωπος της πτώσης, της φθοράς, της ιδιοτέλειας, της μοναξιάς και του παραγκονισμού πεθαίνει με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού για να γεννηθεί ο κενός άνθρωπος. Ο πιστός που μπορεί να αγκαλιάσει τον καθένα, ακόμα και τον εχθρό του. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας είναι αγάπη προς τον Χριστό, του οποίου τι είμαστε? Εικόνα. Αυτή η αγάπη πρέπει να έχει τώρα τα εξής χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Ανιδιοτελής, γιατί προέρχεται από τον Χριστό που πρόσφερε τη ζωή του για να ενωθούν οι άνθρωποι χωρίς κάποιο αντάλλαγμα. Ενεργητική και όχι παθητική, γιατί έτσι ο άνθρωπος συγχωρεί, ελπίζει, υπομένει. Δωρεά, γιατί έτσι ο άνθρωπος θυσιάζεται για τον συνάνθρωπό του, ώστε να ζήσει μαζί του αιώνια. Η Εκκλησία τώρα
οφείλει κατά το πρότυπο του Χριστού να είναι ευαίσθητη απέναντι στα προβλήματα μοναξιάς και περιθωριοποίησης των ανθρώπων. Είναι γεγονός πως όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου παίρνει πρωτοβουλίες, ιδρύοντας ιδρύματα, κέντρα φιλανθρωπίας, ιεραποστολικές ομάδες, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των αδυνάτων. Στην Ελλάδα, σχεδόν όλες οι Μητροπόλεις έχουν αναπτύξει φιλανθρωπικό έργο, μέσα από ορφανοτροφία, οικοτροφία, κέντρα σύτησης αστέγων, υποδοχής μεταναστών και ούτω καθεξής. Λίγο έως πολύ σας είναι γνωστά όλα αυτά. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, υπάρχει και η μοναξιά του δημιουργικού ανθρώπου. Η σκόπιμη και θελημένη απομόνωση, η οποία διαφέρει από την καταδικαστική απομόνωση του μέσου Έλληνα της μέσης Ελληνίδας. Η δημιουργική μοναξιά μπορεί να θεωρείται αντικοινωνική, με στοιχεία υπέρμετρο εγωισμού, αλλά δεν είναι. Ουσιαστικά πρόκειται για βαθιά αυτοσυγκέντρωση, επιστροφή εις εαυτόν, όπως λέει και ο Γλέζος, άσκηση επίπονη μέχρι οδυνηρή, που επιτρέπει το στύλβωμα της ύπαρξης, έτσι ώστε η επιστροφή στον κόσμο μέσα από το λαβύρινθο των πνευματικών αναζητήσεων να έχει το νόημα της αναγέννησης, ενός νέου συμφώνου, θα λέγαμε, με τον κόσμο. Στο διάστημα της αυτοβήθησης, ο μοναχικός άνθρωπος ζητάει να προστατευθεί από τις οχλήσεις του καθημέραν βίου, να αποφύγει συναισθηματικούς σκοπέλους και απογοητεύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πνευματικού ανθρώπου που έζησε σε κάποια απόσταση, ενώ φρόντιζε την απόσταση αυτή να την καλύπτει με τον ποιητικό του λόγο, ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης. Όποιος μπορεί και φροντίζει την ερημιά, έχει ακόμα ανθρώπους μέσα του. Στο ερημητήριο της οδού Σκουφά, ο ποιητής αφουγκραζόταν την ερημιά του ανθρώπου μέσα από εικόνες που ξεκινάνε χαρούμενες για να αναιρεθούν στον επόμενο στίχο και να ανυψωθούν στην τελική αγωνιώδη ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί από τον ίδιο. Κάπου φαίνεται θα διασκεδάζουν. Μόλο που δεν υπάρχουν σπίτια οι άνθρωποι, ακούω κιθάρες και άλλα γέλια που δεν είναι σημά. Μπορεί και μακριά πολύ, μέσα στον ουρανό τα αποκαίδια, την Ανδρομέδα, την Άρκτο ή την Παρθένο. Άραγες να είναι μοναξιά σε όλους τους κόσμους ίδια, αναρωτιέται ο ποιητής. Για τα ανήσυχα πνεύματα, ακόμα και η μοναξιά της φυλακής γίνεται πηγή έμπνευσης. Από τον Μάρκο Πόλο μέχρι τον Σολζενίτσιν και τους Τσελίνι, Θερβάντες, Ντοστογεύσκι, Ντεφόε, Σαντ, Ζενέ, όλοι με όλοι άντλησαν εμπειρίες από την υποχρεωτική μοναξιά. Οι ήρωες του Ντοστογεύσκη δεν θα ήταν αυθεντικοί εάν ο δημιουργός τους δεν είχε υποστεί το μαρτύριο των καταναγκαστικών έργων για 4 χρόνια στη Σιβηρία. Αυτή η εμπειρία τον έκανε αργότερα να γράψει. Είμαστε άνθρωποι συντριμμένοι με ξεσκισμένα σπλάχνα.
Γι' αυτό ουρλιάζουμε τις νύχτες. Και οι πατέρες της Εκκλησίας υποδεικνύουν τη μοναξιά που οικοδομεί, που παρηγορεί και στηρίζει την εκούσια και περιοδική απομόνωση για πνευματικό ανεφοδιασμό και συντήρηση. Ο Μέγας Βασίλειος τόνισε «Εν ησυχία των νουν έχειν, πειράστε προσήκη». Ως γάρ οφθαλμών περιαγόμενων, συνεχώς και νυν μεν από τα πλάγια περιφερόμενων, ουχίονται αλαχρή προσεριστήνε την όψιν το ορατό, ή μέλη εναργή ποιήστε την θέαν, ούτω και νουν ανθρώπου υπομυρίων το κατακόσμων φροντίδων περιελκόμενων, αμήχανον εναργός ατενίσε τη αληθεία. Για το χριστιανό, η μοναξιά αποκτά θετικό περιεχόμενο, γιατί γεμίζει με την παρουσία του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας έδειξαν το δρόμο αυτής της νέας εμπειρίας, δρόμο με νέες προοπτικές, όπου η αξιοποίηση της μοναξιάς αναμένεται σαν κάθαρση από το αδιέξοδο. Έτσι διακρίνεται η μοναξιά παύλα φυλακή από την μοναξιά παύλα ελευθερία. Γιατί μέσα στη σιωπή υπάρχει πολύ ειρήνη. Ο Αββάς Ισαάκ είπε κάποτε «Αυτός που γνώρισε και νίκησε τα πάθη του είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς». Και ο Ρίλκε στο Γράμματα σε ένα νέο ποιητή λέει «Ένα και μόνο μας είναι απαραίτητο, η μοναξιά. Να βυθίζεσαι στον εαυτό σου και ώρες ολόκληρες να μην ανταμώνεις εκεί κανέναν. Αυτός πρέπει να είναι ο ανώτερος στόχος του καθενός». Κάπου μέσα στο υποσυνείδητό μας υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της σωτηρίας μας από την αρνητική μοναξιά. Υπάρχει η δημιουργικότητα της ελληνικής ψυχοσύνθεσης. Μπορούμε να τη φέρουμε στο συνειδητό μας επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι σας μα όλοι καλά και εάν σας άρεσε και το σημερινό μας θέμα, κάντε like, share και subscribe. Να είστε καλά.